οι ευχές, οι προσευχές μας και οι ελπίδες μας είναι μαζί με αυτό το παιδί στη ΜΕΘ. Συγκλονισμένος από τη μάχη ζωής και θανάτου του μικρού Ζαχαρία, ο ηρωικός παιδίατρος του Κέντρου Υγείας Χάρακα περιγράφει πώς τη στιγμή που όλα έδειχναν να έχουν χαθεί, διέκρινε ίχνη ζωής, αλλά και την τιτάνια μάχη που έδωσαν όλοι μαζί, γιατροί και διασώστες, για να του δώσουν την ευκαιρία να επιβιώσει από το τραγικό παιχνίδι της μοίρας που οδήγησε το αγοράκι στο βαρέλι με το ασβεστό νερό. Πραγματικά δώσανε μια μάχη, το επαναφέρανε μέχρι ένα βαθμό. Από εδώ και πέρα τώρα είναι στη μονάδα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και ελπίζουμε στο καλύτερο. Το παιδί μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο κέντρο υγείας στις 4:30 το απόγευμα. Μέχρι τις 7:15 όλοι πάλευαν να το ζεστάνουν και να επαναφέρουν την καρδιακή του λειτουργία. Ο τιτάνιος αγώνας έδειχνε μάταιος και ο παιδίατρος σταμάτησε να προσπαθεί. Ενημέρωσε τους τραγικούς γονείς και ξεκίνησε τη διαδικασία για να δηλώσει επίσημα το θάνατό του. Τη στιγμή που ο καρδιογράφος κατέγραψε ένα ελάχιστο δείγμα ζωής, ξεκίνησε ένας νέος αγώνας δρόμου και δραματικής προσπάθειας. Θεωρήσαμε ότι είχαν τελειώσει όλα και ήταν μαζί με τους γονείς του το παιδί και πήγαμε να κάνουμε τα διαδικαστικά. Είδαμε ότι πήγε να ξεκινήσει εκεί που ήταν όλα. Ξεκίνησε μια δραστηριότητα και συνεχίσαμε κι εμείς και το προσπαθήσαμε. Ο παιδίατρος μπήκε στο ασθενοφόρο μαζί με τον μικρό Ζαχαρία και στη διαδρομή συναντήθηκε με την πολύπειρη γιατρό του ΕΚΑΒ, Μάγδα Ζεάκη. Είδα ότι υπήρχε ένας ρυθμός στο καρδιογράφημα κάπου 60 σφίξεις και μια υποτυπώδη αναπνοή στο παιδάκι. Αμέσως το διασωλήνωσα. Συνεχίσαμε να κάνουμε ανάνυψη καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης και μετά από 5 λεπτά το παιδάκι ανέβασε 160 σφίξεις, ωραίος ρυθμός στο καρδιογράφημα και κανονική αναπνοή πια. Με μόλις 60 σφιγμούς, αλλά την ελπίδα ακόμη ζωντανή, έδωσαν μαζί τη μάχη για να διασωληνώσουν τον μικρό Ζαχαρία στη διάρκεια της διαδρομής προς το Παγνί και να τον παραδώσουν τελικά με σφιγμό και αναπνοή στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Παγνί. Εκείνη την ώρα δεν επιτρέπεται να σοκαριστούμε γιατί θα μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Γινόμαστε ψυχροί εκτελεστές για να τελειώσουμε το έργο μας. Κάναμε το καθήκον μας σαν άνθρωποι και σαν γιατροί. Προσπαθήσαμε με όλη μας την ψυχή, με όλη μας τη δύναμη. Εκεί παραμένουν οι γονείς του μικρού αγοριού, περιμένοντας νεότερα από τους εντατικολόγους που βρίσκονται στο πλευρό του. Μιλήσαμε με τους γονείς, ήταν εκεί και άλλα μέλη της οικογένειας, μίλησα και με τον παππού του παιδιού. Είναι συντετριμένοι και ελπίζουν σε ένα θαύμα. Εμείς είμαστε δίπλα τους και θα είμαστε έτσι κι αλλιώς οτιδήποτε χρειαστεί η οικογένεια και πραγματικά ευχόμαστε το καλύτερο. Παρά τις δυσίωνες προγνώσεις για την εξέλιξη της κατάστασης του παιδιού, όλοι μιλούν για ένα μικρό ιατρικό και ανθρώπινο θαύμα και τη γενναία προσπάθεια όλων, γιατρών, νοσηλευτών και διασωστών, τους οποίους συνάντησε σήμερα η διοικήτρια της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, Λένα Μπορμπουδάκη, προκειμένου να τους συγχαρεί για τον καθημερινό αγώνα τους. Φαίνεται πως δίνουν την ψυχή τους και για όλη τη διαχείριση των περιστατικών που χρειάζονται γιατρονοσηλευτική περίθαλψη. Πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια και στο Διευθυντή του Κέντρου Υγείας και σε όλους τους υγειονομικούς μας. Κάθε μέρα γίνεται μια τέτοια διαχείριση περιστατικών και μια τόσο μεγάλη προσπάθεια από όλους τους υγειονομικούς. Πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους και αυτό που μπορούμε να κάνουμε και κάνουμε εμείς είναι ως υγειονομική περιφέρεια να είμαστε δίπλα τους σε κάθε στιγμή. Στο κέντρο υγείας του Χάρακα βρέθηκε και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Ιγουμενίδης.